Τελικά όλα μόνος μου πρέπει να τα κάνω. Τον γιο σου! Την εγγονή σου! Γιατί! Η Κρούστα είναι μια χαρά! Την έσωσα! Όσο για το φω! Εσύ φταίς γι' αυτό! Τον έστρεψες εναντίον μου! Τους έστρεψες όλους εναντίον μου! Εσύ μπορείς να το σταματήσεις. Απλώς δώσε μου τη μάσκα μου. Σωστά! Να σε εμπιστευτούμε! Πολύ καλή ιδέα! Έστρεψε το βασίλειό μου! Έστρεψε την οικογένειά μου εναντίον μου! Όχι! Έγινε τελικά έτσι όπως το θέλατε? Ήταν στα αλήθεια το σχέδιό σας καλύτερο από το δικό μου? Ελπίζω να πήρατε ακριβώς αυτό που θέλατε. Δεν θα το έλεγα. Νομίζεις ότι μόνο εσύ μπορείς να φτιάξεις ξόρκιδες μου? Έχω περάσει αμέτρητους χειμώνες, συλλογιζόμενοι τι θα σου έλεγα, ενώ θα σε έβλεπα να παίρνεις την τελευταία σου πνοή. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι θέλω να γνωρίζεις μόνο ένα πράγμα.
Δεν έχεις πλέον πάνω μου καμία εξουσία. Αυτή είναι η φρίγκ μου. Ξέχασα πόσο όμορφη είσαι με τα φτερά. Αχ, σύζυγε. Αν έκαθεν αποζητούσες τη γνώση, λοιπόν, τώρα θα διδάξω εσένα το πώς είναι να χάνεις τα πάντα. Προσκύνα τη βασίλισσά σου. Πάντα σε αγαπούσα, ξέρεις. Ποτέ δεν αγάπησες κανέναν. Πατέρα! Φρέια! Τα κατάφερες, Λόκι! Όχι, όχι, όχι. Όχι, τέρμα οι μάχες. Όχι. Δεν έχουν πια σημασία αυτά. Αυτή είναι η στιγμή σου, Λόκι. Η Γκρόα προσπάθησε να σε κρύψει από μένα, αλλά αυτή είναι η μοίρα σου. Υπέρμαχε τον Γιότναρ. Μόνο αυτός μπορεί να φορέσει τη μάσκα. Μόνο αυτός μπορεί να δει την αλήθεια της δημιουργίας. Να ξετυλίξει τα μυστικά ζωής και θανάτου. Τέρμα η αμφιβολία, τέρμα η σύγχυση. Γεννήθηκες γι' αυτό. Φορά τη μάσκα, Λόκι. Έλα. Κάνε την ερώτηση. Είναι επιλογή σου, γιέ μου. Σε εμπιστεύομαι. Τι το έκανες αυτό! Τι νόημα είχε! Προτιμάς να είσαι ένα τίποτα! Ας είναι! Επίθεση! Αυτό! Έτσι δεν είναι φρικ! Όπως και εγώ! Πολύ αργά γι' αυτό! Πρόσεχε, φύγε! Κοιτάξτε! Τρεις εναντίον ενός, ε! Είναι και εγώ παπάρα των πάντων! Πώς με είπες? Αυτό είναι για τον προ! Τα βέλη σου! Σε χτύπησα! Τι χτύπησα! Ωραία!
καταλαβαίνετε. Όχι! Όχι! Καταστρέψατε τα πάντα! Όλα όσα έσκησα! Πήρα τόσες ζωές για αυτά! Ήθελα μόνο απαντήσεις! Είπαμε τα βέλη. Τη χτύπησα. Αν είχατε παίξει τους ρόλους σας, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Τι νόημα είχε. Απάντησέ μου, Λόκι. Τι νόημα είχαν όλα αυτά. Η ευκαιρία μας, Λόκι. Θα είχα πάρει τις απαντήσεις μου. Θα είχα μάθει την αλήθεια. Και εσύ μου τις στέρισες. Θα τα είχα κάνει όλα καλύτερα. Μαζί θα είχαμε κάνει τα 9 βασίλεια καλύτερα. Δεν το έκανες για τα βασίλεια ή για μένα. Το έκανες για σένα. Τα κατέστρεψες όλα. Το σπίτι, την οικογένεια, το βασίλειό μου. Εσύ το έκανες αυτό. Οι δικές σου επιλογές. Σκότωσες τον ίδιο σου το γιο. Δεν ήταν επιλογή μου. Δεν είχα επιλογή. Πάντα υπάρχει επιλογή.
Πρέπει να σταματήσεις. Μπορείς να γίνεις καλύτερος. Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να μάθω τι γίνεται μετά. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Έπρεπε να το πεις αυτό. Σόφνα. Άπφρα. Θέσου. Σόφνα. Χεθάν. Σόφνα. Σόφνα. Ορκιστικά ότι θα ήταν δική σου η επιλογή μεταξύ ζωής και θανάτου. Περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα που είμαι εδώ... Δεν το χρειάζομαι για να νιώσω ολόκληρη. Βάλαμε τέλος την τρέλα του. Μόνο αυτό έχει σημασία. Έτσι θα έχουν τα πράγματα. Είναι το Ράγναροκ. Έφτασε. Μπορώ να φύγουμε. Και να πάμε πού. Χρειάζεστε έξοδο. Πώς. Μαγεία των γιγάντων. Ακολουθήστε με. Γρήγορα. Πρέπει να φύγεις. Φρέια, ήρθε η ώρα. Ακριβώς εκεί όπου πρέπει να πας. Μαμά. Καλώς. Ξύπνα, Τρέα. Ξύπνα. Χαίρομαι που γύρισες κοντά μας. Γεια. Πού είναι ο πατέρας μου? Κάπου εδώ, στο Χόλτ. Θα χαρεί να σε δει. Ευχαριστώ, Αίρ.
Μαμά, σταμάτα. Καλά είμαι. Σιωπή. Θρουντ, δε... Λόκι! Πόσο χαίρομαι που ζείτε. Δεν έχεις ιδέα. Αρκετά με εμάς. Πήγαινε να βρεις τον πατέρα σου. Τα λέμε, Λόκι. Να προσέχεις. Α, ο Χούγκιν τα κατάφερε. Μπράβο του. Α, αν μπορείς, πήγαινε αυτό το ξύλο στη σκηνή της Μπραν. Λόκι, γεια! Χαίρομαι που δεν με ξέχασες με τέτοιο χτύπημα στο κεφάλι. Τραυματίστηκες? Όντως στο κεφάλι. Όλα είναι θολά στο μυαλό μου. Ίσως ήταν κάποιος άλλος. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, φίλε. Χαίρομαι που είσαι καλά. Θέλω να δω αν είναι και ο μπαμπάς μου όμως. Ναι, ναι, πήγαινε να τον βρεις. Α, νότονα! Φέρε και για τον μικρό. Σκάλ. Εβίβα. Σκόλ. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς εσένα. Και τη θυσία του Φρέιρ. Ισχύει. Να, εδώ. Λέμε τις δικές μας ιστορίες με τον Φρέιρ. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Α, ναι. Όταν συναντηθήκαμε, περίμενα να δω έναν πολεμιστή, έναν έμπειρο στρατηγό, έναν ηγέτη. Άκουγα πολλά γι' αυτόν. Αλλά ο ίδιος ήταν πολύ διαφορετικός. Με κέρδισε όμως. Ήταν τόσο ευγενικός. Νομίζω ότι βοήθησε και η ομορφιά του. Αλήθεια είναι. Και απίστευτα γοητευτικός. Εντάξει, σταματήστε. Θα με κάνετε να κλάψω πάλι. Συγγνώμη. Πρέπει να βρω τον πατέρα μου. Να προσέχεις. Θυμάστε τότε που το σκύπλα μου έπιασε φωτιά. Αν δεν με εξαπατάει η μνήμη μου, εσύ ήσουν αυτή που έβαλε τη φωτιά. Έτσι. Χαίρομαι που ξύπνησες. Φρέια. Ήταν επιλογή του. Δεν μπορούσα να του τη στερήσω. Μας έσωσε όλους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχασα σιγά σιγά την οικογένεια που νόμιζα ότι είχα. Αλλά βρίσκω παρηγοριά στην οικογένεια που επέλεξα. Η μητέρα σου είχε δίκιο, ξέρεις. Συνήθισε στο τόξο τελικά. Είσαι ένας τρομερός πολεμιστής, αλλά ακόμα πιο σημαντικό. Έχεις καλή καρδιά. Αυτό δεν άλλαξε παρά τα όσα πέρασες. Είμαι περήφανη για τον άντρα που έγινες, Ατρέα. Σε ευχαριστώ. Για όλα. Πρέπει να βρω τον πατέρα μου. Ναι, πρέπει. Ατρέα! Μας τρόμαξες πολύ εκεί. Χαίρομαι κι εγώ που σε βλέπω, Μιμήρ. Άκου. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τι άλλο περίμενες από τον εξυπνότερο άνθρωπο που υπάρχει? Δεν είναι μόνο επειδή είσαι έξυπνος. Με άκουσες. Με δίδαξες. Και... ναι. Σε βλέπω σαν δεύτερο πατέρα μου. Μικρέ. Όχι. Θέλω να το ακούσεις. Σε εκτιμώ αφάνταστα. Α. Κι εγώ σ' αγαπώ, μικρέ αδερφέ. Τα λέμε, Μιμήρ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Ατρέα. Κι εγώ, Χιλδισβήνη. Και είναι ωραία εδώ κάτω, ε? Δεν έχει θορύβους. Είμαστε εντάξει. Τα πήγες πολύ καλά σήμερα, αγόρι μου. Είμαι περήφανη για σένα. Ίσως βρούμε κανένα μεζέ αργότερα. Λοιπόν, σειρά μου. Ποιος είναι αυτός, ε? Ναι, τον ξέρουμε. Κάποια μέρα θα σε πιάσω απροετοίμαστη. Ήδη το έχεις κάνει. Ήσουν σε καλά χέρια. Yeah.
Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να γράψω το τέλος που θέλω. Δεν μίλησες ακόμα στον πατέρα σου, ε? Για ποιο πράγμα? Έλα τώρα. Τα οράματα των γιγάντων. Το έχω ήδη δει. Καταλαβαίνω. Όλο μου το είναι, μου λέει ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Όμως, δεν ξέρω πώς να του το πω. Έλα μαζί μου. Θέλω να σου δείξω κάτι. Και στους δύο. Δεν θέλω να είμαι διάκριτος. Είναι και για σένα αυτό. Αντρέα, χαίρομαι που είσαι καλά. Κι εγώ χαίρομαι που είσαι καλά. Λοιπόν, πώς τελειώνει η ιστορία? Τι? Πριν από το Ράγναροκ, υποσχέθηκες ότι θα την ολοκλήρωνες αν αποκοιμόμουν. Όταν έφτασε ο Χάρος, ρώτησε το γέροντα γιατί τον κάλεσε. Βλέποντας το Χάρο μπροστά του, ο γέροντας το ξανασκέφτηκε. Μετά από λίγο, ζήτησε από το Χάρο να τον βοηθήσει να σηκώσει τους κορμούς και να τους βάλει στην πλάτη του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του. Δεν ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ήθελε να συνεχίσει να ζει. Υπάρχει πολύ καπνός εδώ. Φαίνεται πως όταν έπεσε το Άσγκαρντ, κομμάτια του έφτασαν σε όλα τα βασίλεια. Ίσως υπάρχουν ακόμα Έινχεργιαρ κοντά τους. Αλλά δεν σε έφερα ως εδώ για να δεις αυτό. Μητέρα. Το βωμό μου στο Γιόντνχαϊμ. Αυτή τον γκρέμισε. Δεν ήθελε να μάθουμε τη μοίρα μας. Χάρη σε αυτή χαράξαμε το δικό μας μονοπάτι. Εναντιώθηκε στο λαό της. Στο λαό μας. Για να σε προστατέψει. Δεν ανοιγούν όλες. Συγγνώμη. Πατέρα, θέλω να σου μιλήσω για κάτι. Εκεί έξω υπάρχουν κι άλλοι γίγαντες. Και πρέπει να τους βρω. Νομίζω ξέρω πού να ψάξω, αλλά... Είναι δική μου ευθύνη. Πρέπει να πάω μόνος μου. Δεν θέλω να το κάνω μόνος μου. Αλλά πρέπει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και αυτό σε φοβίζει. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει
να το κάνεις. Όπως μου δίδαξες. Ναι. Σήμερα επιβιώσαμε χάρη στις επιλογές σου. Εμπιστεύτηκες τους σωστούς φίλους. Μικρέ, είσαι έτοιμος. Μην ξεχνάς την υπόσχεσή μας. Ο Λόκη θα φύγει. Ο Ατρέας θα μείνει εδώ. Προσέχεις. Είδες εκεί μέσα, αδερφέ. Έναν δρόμο. Που δεν είχα φανταστεί. Και τώρα τι. Έχω όλα να κάνω. Ξανά. Θα έρθετε μαζί μου.
Ναι. Θα τα φροντίσουμε. Μαζί.